Ξαναπάμε λίγο στο Λευτέρη το Σουχάι. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δίπλα του την Αλέκα την Παπαρίγα, η οποία είναι κάτοικο περιοχή. Έλα, Λευτέρη. Γερμανό, την καλημέρα εδώ από σημείο, από το κόκκινο λιμανάκι. Δίπλα μου είναι η κυρία Παπαρίγα που ήταν και εδώ χθες και είναι αυτή τη στιγμή πάλι εδώ. Θα ακούσουμε τι έχει να μα πει. Ναι, κύριε Κουρδελάκη, καλημέρα σα. Και θεωρείτε ότι μάλιστα ήταν εκείνο τη κόμμα του και δήλωσε την κεντρική γραμματέα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να κάνω, πολιτικέ δηλώσει. Συγκεντρώνω βεβαίω στοιχεία, πληροφορίε, παραστάσει. Αυτή είναι προ το παρόν τη δουλειά που ήσασταν χθε εδώ, έτσι. Εγώ να ήμουν εδώ με την έννοια ότι ανεβαίνοντα του παραθόνου πένω στην Αμάχη και βέβαια ανέβηκα μια ώρα νωρίτερα για να δω τι γίνεται, με έστριψε η τέφη. Στον τρόπο προς το μάτι, δεν είχε πει στο πια ακόμα, γιατί το πια ήταν πολύ μεγάλη και δεν είχε πει και αυτό που δεν είχε πει. Το πρώτο που εκείνη τα μεταφέραμε να διαφύγουμε, η φωτιά δεν την είδαμε σε πολύ μικρή απόσταση. Μάλιστα δεν είχε φτάσει όπως ακόμα στην παραλία που είμαι εδώ. Με τη βοήθεια δύο ανθρώπων, ο ένας είναι και γνωστός μου, με το σύνδεσμο της Μαραθώνα, εκλεγμένος, η Κυριακή της Πλήρωσης, συντώνησε με έναν άλλον κάτοικο του αυτοκίνητος, από όταν αυτοκίνητα ξεφύγαμε στο παραπέντε. Οι υπόλοιποι, από ό,τι βλέπω, τη διάθεση των αυτοκινήτων μπλοκαρίστηκε, δεν μπορούσα να προχωρήσω. Μπήκα στη θάλασσα, άλλοι. Πάντως είναι επιβεβαιωμένα τα 26 σώματα παραγωγμένα στην περιοχή που βρισκόμαστε εδώ, Ποσειδώνας και Δημοκρατίας, και τουλάχιστον με όλους τους αρμόδιους που έχω μιλήσει, μου λένε ότι είναι πιθανό να είναι και άλλοι παραπάνω. Υπάρχουν αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί πολύ περισσότεροι, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με τα σώματα γιατί είναι ταυτοποιημένα. Και είναι πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι επίσης μέσα στα σπίτια, από ό,τι μου είπαν την πυροσβεστική, νεκροί, απαρθρακωμένοι και δεν μπορεί να μπει η πυροσβεστική στα σπίτια, γιατί η κατάσταση είναι αχώρητα. Οι κλεισμένοι στα σπίτια έχασαν τη ζωή. Τι είναι τα αέρια που είναι και εύκολη η διάσωση, Θέλω, αν... Κυρία Παπαρίγα, αγαπητή μου Αλέκα, αν με ακούς, θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί μένεις σε αυτήν την περιοχή πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ζήσει και παρέα καλοκαίρια που καίγεται το σύμπαν. Αν μπορείς να κάνεις μια... Πόσες φορές έχει καεί. Έλα μου. Έλα μου. Μπορείς να κάνεις όμως μια σύγκριση, και συγγνώμη τώρα για τον ελληνικό, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα προσχήματα αυτή την ώρα. Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Δηλαδή αυτό που είδαμε, ας πούμε, να κατεβαίνει μέχρι την παραλία, μου φαίνεται, τι να πω τώρα, σαν να μην έχει προηγούμενο. Κοιτάξτε, αν μπορούμε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, λέω, δεν είναι αυτό. Τα μέτωπα ήταν πολλά ταυτόχρονα. Μου θύμισε την περίοδο της ηλίας, εκείνη την περίοδο που οπωσδήποτε ήταν εμπρεσμοί, 200 θυσίες δεν γίνονται τώρα. Από τα κόλληβα της Ιρεάς που λέγανε το 2007, δεν γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει απολογισμός. Εγώ επιφυλάσσομαι γιατί το κόμμα μαζεύουμε πληροφορίες συλλογικά γιατί το εργαζόμαστε. Επιφυλασσόμαστε για την υποδομή που υπάρχει σε αυτά τα θέματα. Σε μια Ελλάδα που ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι έχει πυρκαγιές και προσέστε. Δύο μέρες πριν ακούγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι η Αττική μαζί και άλλες περιοχές είναι σε ζώνη κινδύνου. Όποιος θέλει να κάνει εμπρισμό, το κάνει όταν είναι κατάλληλος ο καιρός, γι' αυτό δεν το κάνει. Προφανώς. Την ημέρα που υπάρχει άφνοια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οπωσδήποτε χρειάζεται απολογισμός. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε να προκαταβάλω το κόμμα, ή θα περισσότερο να φυλέξω στοιχείες και πληροφορίες πέρα από την άμεση χθεσινή μου προσωπική εμπειρία. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θέλουν, πέρα από τις καιρικές συνθήκες και τα διάφορα που λέμε και την κλιματολογική αλλαγή, όταν υπάρχουν καιρικές συνθήκες και κλιματολογική αλλαγή, υπάρχει μία διαχρονική, συστηματική υποδομή. Εγώ να σας πω κάτι. Όταν το 2018 υπάρχουν ξύλινοι φωνή και ξύλινες κολόνες στη ΔΕΗ, και θα πιάσουν φωτιά. Και βγάζει και λίγο ρετσίνη. Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στα τελευταία χρόνια, έτσι, μιλάω διαχρονικά. Ξύλινες κολόνες στη ΔΕΗ το 2018 δεν δικαιολογούνται. Σταδιακά, μέσα σε μια 15ετία, 20ετία, έπρεπε να γίνουμε τα λύπη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι να θες πω τώρα. Κύριε Παπαρίγα. Εγώ σε δύο, από εδώ και από εκεί μιλάω. Ναι. Δεν θέλω να κάνω τελική εκτίμηση. Ξέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας με θα κάνει.
συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες, δεν είμαστε από αυτοί που κάνουν δηλώσεις στο πόδι, ούτε με την κάτω από τη συγκίνηση και το συναισθηματισμό που και εσείς και όλοι μας το νιώθουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βαβαρία. Να είστε καλά, Έλεγα.